Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Δευτέρα 18 Μαρτίου και για να δούμε τι γίνεται στον υποανέγερση ναό μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το πυλώνα, τον τέταρτο και τελευταίο υποανέγερση, ο οποίος ανεγείρεται όπως πρέπει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον γερανό του Κατσιφή, ο οποίος βοηθάει, τώρα κατεβάζει μία κολόνα με σίδερα. Λοιπόν, το βαθύ υπόγειο εδώ πέρα συνεχίζει να σχηματίζεται με γρηγοράδα, έτσι, το οποίο εδώ πέρα θα γίνει και η εντός εισαγωγικών πυλωνική οδός, δηλαδή ο δρόμος θα περνάει κάτω από τον πυλώνα και θα συνδέεται μέσα με το κήπεδο για να περνάνε τα οχήματα, γερανοί και παραγερανοί, όταν θα κλείσει το μπροστινό μέρος που ξέρουμε ότι περνάνε. Λοιπόν, μετά έχουμε την κεντρική των επισήμων, στην οποία δεν γίνεται κάτι. Ένα πεσκέσι από τον ουρανό, βλέπω εδώ πέρα κάτι σίδερα έρχονται. Λοιπόν, στο βάθος βλέπω ότι δεν τοποθετούνται αυτή τη στιγμή κερκίδες, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει από τη Δευτέρα που μας έρχεται. Λοιπόν, ωραία. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία πρέσα παύλαυρο σκίδα που ρίχνει απάνω στο δοκό στέψεις ή στρέψεις, ό,τι θέλετε μπαίνετε, για πάμε γερά. Λοιπόν, ο οποίος, όπως βλέπουμε, σε κάποιο σημείο είναι έτοιμος και πιο πέρα μένει να ετοιμαστεί μέχρι την 21, στον οποίο είναι έτοιμος. Μία είναι εδώ, μία είναι έτοιμος, μία δεν είναι, φλάς. Ναι, όχι, ναι, όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι. Λοιπόν, και μένει να ολοκληρωθεί. Ωραία. Κάποιο λόγο θα χάνε. Λόγο. Λοιπόν, εδώ, στο νότιο πέταλο, δεν βλέπω κάποιους εργάτες, μάλλον η αλήθεια είναι ότι βλέπω. Κάποιους εργάτες προχωράνε το νότιο πέταλο, όπως είπα. Λοιπόν, να σας πω ότι βγήκε ντρονάτο στον αέρα, το οποίο είναι τουλάχιστον αμερικάνικη υπερπαραγωγή. Λοιπόν, εκεί ο αρχηγός, εκεί πάει ξύλα. Δείτε το, να δείτε και από πάνω τις λεπτομέρειες. Ο καλός ο φίλος είναι έτοιμος να εξηγήσει τις λεπτομέρειες. Υπάρχει ο καλός συνεργάτης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα εργασίας. Λοιπόν, γιατί δεν είναι μόνο ο τραγουδιστής, ο οποίος είμαι εγώ. Λοιπόν, η ομάδα εργασίας είναι ο καλός ο φίλος, ο οποίος εξηγεί τις λεπτομέρειες. Είναι ο καλός συνεργάτης, ο οποίος έφτιαξε ένα blog, το οποίο θα σας βάλω από κάτω να μπείτε, να δείτε όλα τα βίντεο και όλες τις λεπτομέρειες συγκεντρωμένες. Βέβαια, σε κάποια φάση θα αρχίσω να γράφω κιόλας, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί λέω τόσα πολλά που δεν χρειάζεται να γράφω κιόλας. Μην σας τα μπουρλιάσω κιόλας. Ένα κόλπο το οποίο δεν το περίμενα και ο καλός συνεργάτης δημιούργησε. Καλό είναι να υπάρχει. Υπάρχει ο Spark 21, του οποίου τα βίντεο μου έχει δοθεί η ευκαιρία να μπορώ να τα παίρνω, να τα περιγράφω. Και μην χάσετε το επόμενο, το οποίο υπάρχει ένα κόλπο που έκανε, δεν ξέρω πως το έκανε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα, και βλέπω και ένα τραπέζι. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα φαγητό. Είναι αυτό, ένα τραπέζι το οποίο πάει πέρα. Λοιπόν, μην χάσετε το επόμενο βίντεο από την άποψη ότι θα ξεκινήσει με ένα κόλπο το οποίο δείχνει το γήπεδο και γίνεται ξαφνικά σαν κόσμος. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό το κόλπο, φοβερός. Λοιπόν, είναι ο Αϊκόσκο, ο οποίος έχουμε κάνει και μαζί και του οποίου η παρουσία είναι καταλυτική πριν το έργο και κατά τη διάρκεια του έργου, ο οποίος γίναγε με μια και γενικά ήταν και θα είναι πάντα εδώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες δίνουμε μια εικόνα η οποία είναι αξιόπιστη και όπως πρέπει του γηπέδου, και σας ευχαριστούμε που φτάνει σε εσάς όπως πρέπει. Λοιπόν, ένα άλλο καλό νέο είναι ότι στην 21, ή 21 μάλλον για την ακρίβεια, έχει ξεκαλοποθεί όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι καλό για τη συνέχεια, γιατί θα κάνει καριέρα, δηλαδή θα δοθεί στη κυκλοφορία, το πιάσα το πονούμενο. Λοιπόν, εδώ βλέπω τους εργάτες επάνω που προχωράνε βάζοντας σίδερα, δηλαδή σιδερώνοντας το χώρο εκεί πέρα, πάνω από το βαθύ υπόγειο. Ο πυλώνας, είπαμε, όπως πρέπει.
Εκεί επάνω έχουν μπει καλούπια για να προχωρήσει πιο πάνω, να μπει και η εξέδρα. Οι σουίτες έχουν γίνει, δηλαδή σχηματιστεί τα πετά όλες. Και πάρτε και ένα, η πρέσα ρίχνει ακόμα. Βλέπω να πολύ ρίχνει κιόλας. Τώρα που τα λέμε, γιατί μάλλον περιμένει μπετονιέρα. Λοιπόν, άτος είναι εκεί και περιμένει μάλλον. Ωραία. Επάνω εκεί υπάρχουν εργάτες. Όταν θα έδειξα, θα ήταν πίσω από τα καλούπια και δεν φαινότανε. Ωραία. Λοιπόν, και μια άποψη του χώρου εδώ πέρα. Τι και πώς. Ακούγεται μπαμπαμπούπα, λογικά σπάνε και την είσοδο εκεί πέρα. Φανταστείτε, για να σπάσουν ένα τέτοιο τυχείο που μπήκε πρόχειρα, να κάνουν τόσο χρόνο, πώς είναι η κατασκευή του γηπέδου μας, το οποίο γίνεται φρούριο. Τουλάχιστον φρούριο. Λοιπόν, ένα ωραίο πλάνο με τη σφύρα να σπάει εκεί πέρα το κόλπο αυτό, για να μπορεί να γίνει δίωδος κτλ. Και πάνω ο πυλώνας με τον γερανό του κυρίου Κατσιφή, ο οποίος βοηθάει στα κόλπα πάνω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, δεν χορταίνω να βλέπω την 21, η οποία από άποψη κερκίδας βρίσκεται στα τελευταία, δηλαδή σχηματίζεται. Και έχουμε εδώ πέρα έναν συμπαθέστατο φίλο, για να δούμε. Κοίτα, ρε. Λοιπόν, όπως είπα, εδώ πέρα έχουμε μια πολύ συμπαθητική φάτσα, δείχνω τώρα. Τον Ερμή, είναι από το αρχηγέ Ερμή, νάτος, παρακολουθεί και αυτός τα έργα. Θέλει γήπεδο στη Φιλαδέλφια, και ενώ αυτή τη στιγμή μπαίνει και μέσα μία μπετονιέρα για να κατευθυνθεί εκεί πέρα που χρειαζόταν. Γεια σου Ερμή αρχηγέ, ωραίος. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε γερά και προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είμαι στο νότιο πέταλο, συνεχίζουμε κανονικά. Σιδεροκολόνες καλοπώνονται, καλούπια πάνε και έρχονται. Και μείνετε ίσχυοι, πάμε γερά. Λοιπόν, εδώ άλλοι φτιάχνουν καλούπια και παρακαλούπια, πυλωνικοί, άλλοι φτιάχνουν το πέταλο εδώ πάνω, το νότιο, όπως είπα. Λοιπόν, και γενικά υπάρχει ένας οργασμός και σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο, το ντρονάτο, το οποίο κάποια στιγμή θα το ρίξω και περιγραφά το, γιατί έχω δει ότι σας αρέσει. Με μία έκπληξη. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, προχωράμε. Είπαμε ότι κερδίσαμε τον Ατρόμητο με 1-0. Όποιος έκανε δηλώσεις, τυμπιτάει, το πιάσα το πονούμενο και έμεινε με τις δηλώσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας θα λέει τα δικά του. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς και πόσο χώρο αφήνουμε να μας κάνουν κόλπα. Λοιπόν, αυτή η ομάδα δεν δέχτηκε κόλπα. Λοιπόν, ελπίζω να ζωντανέψει κι άλλο, ώστε να πάμε να χτυπήσουμε το κύπελλο, το μόνο στόχο που μας έμεινε. Λοιπόν, για να προχωράμε. Λοιπόν, εδώ κολόνες οριζόντιες και δοκοί σχηματίζονται. Πάμε ένα γρήγορο. Λοιπόν, εδώ να δείξω ότι είναι αντίστοιχο της άλλης πλευράς και εδώ έτσι έχει ένα εξόγκωμα στην άλλη πλευρά. Το γήπεδο είναι συμμετρικό. Λοιπόν, οι κολόνες βγαίνουν απ' έξω και δίπλα έχει πέσει το άσπρο το κόλπο, το οποίο είναι για λόγους αντισεισμικούς. Λοιπόν, ωραία. Επάνω εδώ έχει σχηματιστεί η δοκό στέψης, ενώ δίπλα είναι υποκατασκευή. Εδώ να έχει σχηματιστεί. Μάλλον όχι. Αυτή είναι απλή κολόνα. Λοιπόν, λάθος. Έτσι. Εκεί έχει σχηματιστεί η δοκό
στέψεις, έτσι. Και περίεργο δεν το πιάσαμε τη μία, γιατί είναι και πολύ πιο παχιά από την κάτω κολόνα. Λοιπόν, νάτι. Ωραία, τα είδαμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλά καλούπια, βλέπω. Αντιθέτως, ένα σχολείο κάτι φωνάζουν, ελπίζω ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπουμε και σας είπα και πριν, σύμφωνα με την έγκυρη πληροφορία, και δεν χρειάζονται πληροφορίες, αυτό είναι εμφανές, ότι σχεδόν όλα τα καλούπια έχουν φύγει. Αυτό είναι καλό για να δοθεί στην κυκλοφορία, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Πριν αρχίσω το βίντεο, 4 άτομα ήταν για τις 10.000. Κανονίστε την πορεία σας. Α, υπάρχει αυτό εδώ, το οποίο μας δείχνει ότι εδώ φτιάχτηκε. Ναι, αυτό δεν το δείχναμε. Χάλια. Λοιπόν, εδώ, ωραία. Και έτσι είμαστε έτοιμοι εδώ, όπως πρέπει. Λοιπόν, 4 άτομα μείνανε για τις 10.000. Λοιπόν, κανονίστε να πιάσουμε και αυτό το νούμερο, ώστε να πληρώσω την μπλούζα, την αυθεντική, την οποία υποσχέθηκα. Λοιπόν, τέλος. Μια ζωή ΑΕΚ. Λοιπόν, και συμπληρωματικό, για να πω ότι όποιος είναι λάτρης των λεπτομεριών, καλό είναι να μπει στο blog να δει τι γίνεται και να βρει συσσωρευμένες πληροφορίες. Έτσι, τώρα όσον αφορά πόσες στέχεις στα κτλ, εγώ έχω πει τη θέση μου, έτσι. Κάνουμε εικασίες, έχουν βγει υπεύθυνοι και έχουν πει τι γίνεται κτλ, έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να περιμένουμε το γεγονός. Αυτά, τέλος. Μια ζωή ΑΕΚ.